Είναι η ικανότητα που έχουμε του να πέφτουμε και να ξανασηκωνόμαστε. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι υπάρχουν δύο παράμετροι σε αυτήν την κατάσταση. Η πρώτη παράμετρος είναι η έκθεση στις δυσκολίες που πρέπει να υπάρχει, δηλαδή μια δυσκολία. Και η δεύτερη παράμετρος είναι η προσαρμογή και η αποτελεσματικότητα την οποία πρέπει να έχουμε. Όπως λένε μάλιστα οι Εγγλέζοι, είναι η ικανότητα του να φτιάχνεις από λεμόνια λεμονάδα, δηλαδή του να προσαρμόζεσαι. Δεν είναι ακριβώς προσαρμοστικότητα, αλλά έχει πολλά στοιχεία της προσαρμοστικότητας. Θεωρείται πάντως μεγάλο προσόν για κάποιον ο οποίος έχει τελικά στην ψυχοσύνδεσή του την ψυχική ανθεκτικότητα και δεν ξέρω τελικά εάν είναι και ένα μετρήσιμο μέγεθος, έτσι. Θεωρείται μεγάλο προσόν για κάποιον που έχει στην προσωπικότητά του ψυχική ανθεκτικότητα. Έχω αναπτυχθεί πολλές κλίμακες μέτρησης της ψυχικής ανθεκτικότητας. Θυμίζω η πιο γνωστή από όλες είναι η συνοπτική κλίμακα μελέτης της ψυχικής ανθεκτικότητας, αλλά ωστόσο δεν υπάρχει κάποια προτιμητέα κλίμακα σε σχέση με κάποιες άλλες, με όλες τις υπόλοιπες κλίμακες. Ξέρεις, ίσως ο καθένας μπορεί να αποτιμήσει τη δική του ψυχική ανθεκτικότητα απαντώντας σε κάποια πολύ απλά ερωτήματα. Για παράδειγμα, ποιο ήταν το πιο στρεσογόνο, το πιο δύσκολο γεγονός της ζωής μου. Τι ήταν αυτό το οποίο με βοήθησε ούτως ώστε να το ξεπεράσω. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος με υποστήριξε ή ποιους άφησαν να με υποστηρίξουν. Ή τι έμαθα από αυτή την κατάσταση και πώς έμαθα να χειρίζομαι τις δυσκολίες. Το πόσο τελικά μπορώ να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι περνούν κάποιες παρόμοιες δυσκολίες με αυτές τις οποίες περνάω τώρα. Για παράδειγμα, μέσα στα πλαίσια που πέρασα στο παρελθόν. Για παράδειγμα, μέσα στα πλαίσια του εθελοντισμού. Ή επίσης, τι μου δίνει ελπίδα και αισιοδοξία για το μέλλον. Νομίζω λοιπόν ότι αν απαντήσουμε στα συγκεκριμένα ερωτήματα μπορούμε ίσως να καταλάβουμε ως ένα σημείο το πόσο είμαστε ή δεν είμαστε ψυχικά ανθεκτικοί. Θα έλεγα ότι είναι κάτι το οποίο αφορά πάρα πολλούς τομείς της καθημερινότητάς μας. Για παράδειγμα, έχουμε μιλήσει εκτενώς για το bullying, έχουμε μιλήσει εκτενώς για το bullying στον εργασιακό χώρο ή αλλιώς mobbing. Θα έλεγα ότι η ψυχική ανθεκτικότητα είναι ένα σημαντικό όπλο το οποίο το έχει είτε ο μαθητής είτε ο εργαζόμενος, ώστε να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν μέσα στο περιβάλλον του, είτε αυτό πρόκειται το περιβάλλον της σχολικής τάξης και όχι μόνο, είτε μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, για παράδειγμα, και σε πολλούς βεβαίως άλλους παράγοντες, έτσι, όχι μόνο σε αυτούς. Πώς αντιλαμβανόμαστε όμως, Νίκο, ότι έχουμε τελικά αυτό το χαρακτηριστικό της ψυχικής ανθεκτικότητας? Ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που μας κάνουν να αντιληφθούμε ότι ναι, εγώ συναντάω μια δυσκολία και τελικά την ξεπερνάω? Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά? Ξέρεις, θα έλεγα ότι οι παράγοντες οι οποίοι μπορούν και μας προστατεύουν ή οι παράγοντες οι οποίοι χαρακτηρίζουν την ψυχική ανθεκτικότητα θα μπορούσαμε να τους χωρίσουμε σε δύο είδων παράγοντες. Πρώτον στους ατομικούς παράγοντες, δηλαδή παράγοντες που μας αφορούν ως άτομα, και στους γενικότερα κοινωνικούς ή αν το θέλεις σε περισσότερο παράγοντες οι οποίοι είναι περιβαλλοντικοί. Οι ατομικοί παράγοντες αφορούν για παράδειγμα τις αξίες και τις πεποιθήσεις. Ας σκεφτούμε για παράδειγμα κάποιον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο του αρέσει. Άρα λοιπόν έχει πολύ υψηλή αξία για αυτόν το να βρίσκεται στο συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον. Πόσο μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα θα έχει σε σχέση με κάποιον άλλον, πόσο περισσότερο θα αντέχει δηλαδή σε σχέση με κάποιον άλλον, ο οποίος βρίσκεται στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον και δεν θα του αρέσει. Όπως επίσης επικοινωνιακές δεξιότητες, τη δυνατότητα δηλαδή την οποία έχω να επικοινωνώ το πρόβλημά μου με τους άλλους. Το χιούμορ, η φυγή προς τη γελιοποίηση πολλές φορές, δηλαδή του να μπορούμε να γελιοποιούμε κάποιες καταστάσεις δύσκολες τις οποίες περνάμε, επίσης και η υπομονή. Ψυχραιμία, επίσης ρεαλισμός, δηλαδή το να μπορούμε αληθινά και πραγματικά να βρίσκουμε. Ωστόσο, κάποιοι το μεταφράζουν πολλές φορές ως άμυνα τελικά και όχι ως ψυχική ανθεκτικότητα. Δεν ξέρω αν αυτή η άμυνα που το μεταφράζουμε εμείς πολλές φορές είναι όντως αυτό το στοιχείο, αυτός ο ορισμός. Μα η άμυνα ως ένα σημείο στη συγκεκριμένη περίπτωση λειτουργεί ως ψυχική ανθεκτικότητα. Ως βασικό δομικό στοιχείο της ψυχικής ανθεκτικότητας. Όπως επίσης και η προσαρμοστικότητα, που, δηλαδή τη δυνατότητα την οποία έχουμε να προσαρμοζόμαστε, η ευελιξία την οποία έχουμε να προσαρμοζόμαστε σε καινούργιες καταστάσεις. Για παράδειγμα, αυτή την περίοδο ζούμε όλοι καινούργιες καταστάσεις, έχουμε μια ευελιξία ή πρέπει να επιδείξουμε μια ευελιξία στις καινούργιες καταστάσεις που σχετίζεστε. Όπως επίσης, είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχει αυτοεκτίμηση, γενικότερα αυτοαποτελεσματικότητα ή δημιουργικότητα. Τώρα, όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που έλεγα προηγουμένως, θα μπορούσαμε μία λέξη να τους περιγράψουμε με την ικανότητα του σχετίζεστε. Άρα, λοιπόν, για παράδειγμα, με τι σχέσεις μπορεί να έχω με τους συναδέλφους μου, όπως για παράδειγμα τους προϊσταμένους ή τους υφισταμένους, ή με την οικογένειά μου ή με τους φίλους, ή γενικότερα με το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκομαι, και άρα έχω τη δυνατότητα να επικοινωνήσω το πρόβλημά μου, έχω τη δυνατότητα να καταλάβω ίσως ότι το πρόβλημά μου δεν είναι μόνο δικό μου. Έχω τη δυνατότητα να μοιραστώ το πρόβλημά μου και άρα λοιπόν έχω τη δυνατότητα να το αντιμετωπίσω καλύτερα. Πολύ πολύ σύντομα, γιατί πρέπει να σε αποδεσμεύσω. Με ψυχική ανθεκτικότητα τελικά γεννιόμαστε ή την αποκτούμε κατά τη διάρκεια της ζωής?
Είναι μία ερώτηση αυτή πάρα πολύ δύσκολη για να απαντηθεί. Θα έλεγα ότι υπάρχει εγγενετής ατάση, μάλλον φαίνεται από τις έρευνες ότι υπάρχει εγγενετής ατάση σε κάποιους ανθρώπους. Ναι. Σημαντικότερο ρόλο παίζουν οι πρώιμες εμπειρίες τις οποίες έχουμε, των πρώτων ετών δηλαδή, οι εμπειρίες τις οποίες έχουμε, όπως επίσης ίσως ακόμα και από την ενδομήτρια ζωή. Ωστόσο, τα καλά νέα είναι ότι βελτιώνεται πάλι σύμφωνα με τις συγκεκριμένες έρευνες ή τουλάχιστον κάποιες πτυχές της μπορεί να βελτιωθούν. Μέσα από εκπαίδευση την οποία μπορούμε να πάρουμε, μέσα από ψυχοεκπαίδευση την οποία μπορούμε να πάρουμε, μάλιστα. Δηλαδή την ικανότητα του να αντιμετωπίζουμε και να βλέπουμε τις καταστάσεις στη ρεαλιστική του διάσταση. Νίκο, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάντα η συμβολή σου είναι καθοριστική. Περνάμε δύσκολες μέρες, επομένως καλύτερα να γνωρίζουμε και κάποια στοιχεία και του εαυτού μας τα οποία δεν τα έχουμε μεταφράσει μέχρι στιγμής, δεν τα έχουμε αποκωδικοποιήσει, έτσι ώστε να επενδύουμε σε αυτά, προσπερνώντας οποιοδήποτε εμπόδιο βρίσκουμε μπροστά μας σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, η οποία χρειάζεται τελικά την απαιτούμενη προσοχή. Λοιπόν, καλή δύναμη και καλή συνέχεια, Νίκο. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με μια διαφορετική βεβαίως θεματολογία.